θα καλωσορίσω, συνεχίζοντας αυτές τις πολιτικές κουβέντες, τον κύριο Αντώνη Δρακονάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος με το ΚΚΕ Μη Λάμδα. Κύριε Δρακονάκη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ωραία, σας ακούμε. Σας ακούμε μπροστά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και στις δικές σας τις θέσεις. Ωραία. Είμαστε 5 μέρες πριν από τις εκλογές. Τα εκβιαστικά διλήμματα από τα κυρίαρχα κόμματα, Νέα Δημοκρατία καταρχήν, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, τσακίζουν κόκαλα. Προσπαθούν να ευθυγραμμίσουν, να αποδιγετήσουν, να ευθυγραμμίσουν τον κόσμο στη γραμμή τους. Η Νέα Δημοκρατία απαιτεί και θέλει μια άνετη, αυτοδύναμη πλειοψηφία. Θέλει ποσοστά καλοκαιρινού καύσωνα, λέει ο Μητσοτάκης. Θέλει μια αυτοδυναμία, την οποία απαιτούν τα οικονομικά συμφέροντα βέβαια και τα μέσα και τα έξω. Για ποιο λόγο? Για να έχουν λυμένα τα χέρια της, ελεύθερα τα χέρια της, να εφαρμόσει την πολιτική η οποία ούτως ή άλλως έχει προαποφασιστεί. Και γι' αυτό το λόγο έτσι εκβιάζεται ο κόσμος, ούτως ώστε να στοιχηθεί ότι η μόνη λύση είναι η αυτοδυναμία και εγώ είμαι εδώ, ας πούμε, για τα, τα προβλήματα. Αντίστοιχα, ο ΣΥΡΙΖΑ και δίπλα του το ΠΑΣΟΚ, με άλλα διλήμματα, ότι χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση, προσπαθούν να υφαρπάσουν την ψήφο του κόσμου. Θεωρούμε ότι τούτα εδώ τα διακυδεύματα δεν αφορούν τον κόσμο. Τα προγράμματα τα οποία θα εφαρμόζονταν είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε η Νέα Δημοκρατία κατά πως φαίνεται που θα είναι η μελλοντική κυβέρνηση, είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε συνεργασία κτλ., το πρόγραμμα, το πακέτο ήταν προδιαγεγραμμένο. Για το λόγο ότι επί της ουσίας την ατζέντα δεν τη βάζει η ελληνική ή όποια ελληνική κυβέρνηση, τη βάζουν οι ισχυροί. Εμείς λέμε ότι κανένα από τα κόμματα του συστήματος δεν έχει πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, παρόλο που προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο, το πρόγραμμα όλων των συστημικών κομμάτων είναι το πρόγραμμα που έχει χαράξει, παραδείγματος χάρη, η αρινή έκθεση της Κομισιόν που βγήκε προχθές το Μάη στη Φόρα. Είναι η γραμμή που δίδει το State Department. Εάν ξεφυλίσει κανένας την έκθεση της Κομισιόν, θα δει ποια είναι η επαύριο για τον εργαζόμενο, για την νεολαία, για τη χώρα. Παραδείγματος χάρη, πολύ κραυγαλαία, ας πούμε, έτσι αναφέρεται ότι παραδείγματος χάρη τα πρωτογενή πλεονάσματα από εκεί που ήταν 0,5% θα πάνε σε βάθος τριετίας, τετραετίας 2,1, 2,3, 2,5, 2,6%, γιατί πρέπει, πώς το λένε, να κερδιστεί η επενδυτική βαθμίδα, γιατί πρέπει να υπηρετηθεί το πρόγραμμα σταθερότητας. Όλα τούτα εδώ τα πράγματα νομίζω ότι δεν ήρθαν τώρα, ούτως ή άλλως τα ακούσαμε σε όλη την εδώ την προεκλογική περίοδο. Η πρεμούρα που είχαν, παραδείγματος χάρη, που άνοιξε πριν από 15 μέρες, ας πούμε, το ζήτημα της κοστολόγησης των, των προγραμμάτων, έρχονται ακριβώς να αποδείξουν το οποίο λέω. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω είναι ότι προσπαθούν να εγγυηθούν τα κόμματα εξουσίας ότι δεν θα παρεκκλίνομαι από τους οικονομικούς στόχους που τα ξένα, τα ντόπια και τα ξένα αφεντικά στο πούμε τι βάζουν. Όλα τούτα εδώ τα πράγματα δεν έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα, με τη ζωή του καθημερινού ανθρώπου, της βιοπάλης, του αγρότη, του νεολαίου, του συνταξιούχου κτλ., ο οποίος πέρασε αυτά που πέρασε την περίοδο, ας πούμε, ξέρω εγώ, και της πανδημίας αλλά και των μνημονίων, και που η ίδια ζωή, τα ίδια, ας πούμε, προβλέπονται έτσι για το επόμενο διάστημα. Αυτά ήθελα να πω έτσι εισαγωγικά, ας πούμε, σε σχέση με το πώς βλέπουμε τα πράγματα.
Άρα λοιπόν, τι ζητάτε για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας? Ωραία. Καταρχήν να πω, και με την πάσα του τη δω με την ερώτησή σας, ήθελα να πω το εξής. Είναι μύθος το ότι υπάρχουν ίσες ευκαιρίες, ότι υπάρχει κίνηση από την ίδια γραμμή ξεκινήματος. Οπωσδήποτε τα αστικά κόμματα ράβουν ένα κουστούμι και ένα προεκλογικό αγώνα που εξυπηρετεί αυτά τα οποία θέλουν. Δεν δίδεται η δυνατότητα στα μικρά κόμματα να έχουν δικιά τους φωνή. Επιβάλλονται εξοντοτικά πρόστιμα τις προηγούμενες μέρες τους, εδώ τις μέρες ας πούμε, από το Δήμο Αθηναίων επιβλήθηκε στο Κουκουέ Μιλάνδα ένα πρόστιμο 18.500 ευρώ, μάλλον από την περιφέρεια Αττικής 18.500 ευρώ, και ένα άλλο πρόστιμο από το Δήμο Αθηναίων 5.000 ευρώ. Άκουσον, ο ένας για ρήπανση και ο άλλος ας πούμε, και το άλλο πρόστιμο ήταν για το κίνδυνο να προκληθεί ατύχημα όταν θα περάσει κάποιος διαβάτης από ένα δρόμο που είναι κολλημένη μια αφίσα ή ένα χαρτόνι. Αυτοί που ρηπαίνουν, αυτοί που δεν δίνουν λογαριασμό για κανένα, αυτοί που ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα για τους 700 πνιγμένους ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Μεσόγειο κτλ. Αυτή είναι η επίσης δεν διατίθεται στοιχειοδός έτσι ένας χρόνος για να ακουστεί η άποψη του Κουκουέ Μιλάνδα και των μικρών κομμάτων ας πούμε, αλλά χρειάζεται να πω τώρα ότι η εκπομπή σας είναι από τις εξαιρέσεις, okay. Πώς το λένε, εξοριζόμαστε ας πούμε με τα μεσονύχτια και τα λοιπά μια φορά στα 4 χρόνια. Μετά τα μεσάνυχτα, άγριες ώρες, 1, 2, 3 η ώρα τα ξημερώματα ας πούμε, να μας ακούνε, πώς το λένε, οι νυχτοφύλακες δηλαδή. Επομένως όλα αυτά τα πράγματα είναι παγίδα, είναι όλα αυτά τα πράγματα έτσι, είναι ένα θέατρο, γιατί προετοιμάζουν το λαό για τούτο το πράγμα το οποίο έτσι θα παιχθεί τα επόμενα 4 χρόνια. Εμείς θεωρούμε ότι ο κόσμος της δουλειάς, ο νεολαίος κτλ. Χρειάζεται να βάλει τη δικιά του ατζέντα. Εμείς δεν έχουμε πρόγραμμα διακυβέρνησης για τα επόμενα 4 χρόνια. Εμάς το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα αγώνα, γιατί θεωρούμε ότι για να ζήσουμε πρέπει να αγωνιστούμε. Ότι τα αντιλαϊκά μέτρα τα οποία θα παρθούν μόνο στο δρόμο μπορούν να καταργηθούν. Η εμπειρία μας, γιατί δεν είμαστε χθεσινοί, μας έχει δείξει ότι θετικά πράγματα έχουν κατακτηθεί μόνο μέσα από αγώνες, ποτέ μέσα από εκλογικές διαδικασίες που είπαμε ότι είναι το γήπεδο της αστικής τάξης. Μπορούμε, πάρα πολλά παραδείγματα έχουμε ακόμα και στην τελευταία τετραετία, όπου οι κοινωνικοί αγώνες ήταν οπωσδήποτε μικροί και τα λοιπά, άμα θα δούμε το τι κέρδισαν στην eFood, στην Costco, τα προηγούμενα χρόνια ας πούμε, το πώς πάρθηκε πίσω παραδείγματος χάρη ας πούμε η μεταρρύθμιση που ήθελε ο Γιαννής στο ασφαλιστικό και τα λοιπά. Μόνο με αγώνες μπορεί ο λαός να κατακτήσει τα δίκια του, να κατακτήσει μια ανθρώπινη ζωή. Η ψήφος λοιπόν στο Κουκουέ Μιλάνδα δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια ψήφο σε ένα κόμμα που έχει ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης, αλλά είναι ένα κάλεσμα, μια συμφωνία με τούτον εδώ τον κόσμο, ότι και την επαύριο και στις 26 του Ιουνίου θα είμαστε στο δρόμο και τον καλούν με να είναι μαζί μας για να αγωνιστούμε για αυτά τα οποία αντιστοιχούν στον κόσμο της δουλειάς, την νεολαία, στον συνταξιούχο κτλ. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μας για τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δρακονάκη και μέσα στο χρόνο σας και πραγματικά ολοκληρώσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.